ποιες είναι οι στόχοι της νομοθεσίας για την παραβατικότητα ανηλίκων. Ο ένας είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο του θήτη όσο και του θύματος. Υπόψη είναι πολλές φορές θήτης και θύμα είναι ανήλικοι. Και μάλιστα διευκρινίζω ο ανήλικος παραβάτης που έχει διαπράξει ως ανήλικος το αδίκημα, αλλά μπορεί να έχει ενηλικιωθεί μέχρι να έρθει η υπόθεση στο δικαστήριο. Παραμένει και σε αυτή την περίπτωση δικάζεται στο δικαστήριο ανηλίκων. Λοιπόν, δεύτερος στόχος είναι τα προγράμματα κατάρτισης, είτε αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε κυκλοφοριακής αγωγής, όπως αναφερθώ παρακάτω. Τρίτος στόχος είναι η ελεκτικοποίηση παραμονής σε ίδρυμα. Ούτως ή άλλως, είχε αναφερθεί και ο κύριος Αντιπρόεδρος πιο πριν, δεν έχουμε και πολλά και ούτε πρέπει να έχουμε βέβαια και πολλά ιδρύματα. Είναι ο Αυλώνας το κατάστημα κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής Αρένων Βόλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στόχος επομένως της νομοθεσίας είναι η ελεκτικοποίηση παραμονής των ανηλίκων σε ίδρυμα. Πώς γίνεται αυτό? Συνήθως, κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, μετά από πρόταση των επιμελητών ανηλίκων οι οποίοι τάσσουν σε αιτική έκθεση κοινωνικής έρευνας, προτείνονται αναμορφωτικά μέτρα και όροι, όπως λέγονται, τα οποία όροι πρέπει να εφαρμόσει ο ανηλίκος υπό την εποπτεία συνήθως κάποιου επιμελητή ανηλίκων. Συνήθως αφορούν προγράμματα συνήθως απεξάρτησης, όπως έχει να κάνει χρήση ναρκωτικών. Υπάρχουν όροι που αφορούν την ψυχοθεραπευτική στήριξη του ανηλίκου,